έλεγχη εικόνα και την εμφανίζει σε εφαρμογή βίντεο σε δύο κάμερε στο πλευρίο. Επίσης, χρειάζεται ο ερωτισμός του στόχου. Αυτά τα εργασιά γίνεται ή τροποδιά ή τροποδιά του
Σε όλους όσοι έλαβαν μέρος, τόσο στην οργάνωση και την προετοιμασία, όσο και στην άρση εκτέλεσή του. Απευθυνόμενος στους άνδρες και τις γυναίκες των μονάδων που συμμετείχαν, θέλω να επισημάνω ότι με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπίστωσα το υψηλό σας ηθικό, καθώς και την απόλυτη εξοικείωσή σας με τα οπλικά συστήματα, τα οποία έχουν γίνει η προέκταση των χεριών σας, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την άριστη διακλαδική συνεργασία και διαλειτουργικότητα. Προϊόν της οποίας υπήρξε αυτή η τρομακτική δύναμη πυρός, της οποίας γίνανε όλοι αυτόντες μάρτυρες πριν από λίγο. Δείξατε όλοι το υψηλό επίπεδο του επαγγελματισμού σας και την υψηλότατη επιχειρησιακή σας ετοιμότητα να εκτελέσετε το ύψιστο καθήκον σας προς την πατρίδα. Οι ικανότητες και η αποφασιστικότητά σας συνιστούν πραγματικό πολλαπλασιαστή αμυντικής ισχύος που εγγυάται την εθνική μας ανεξαρτησία, την εδαφική μας ακεραιότητα και την ελευθερία των Ελλήνων. Αφού δείχνουν στον οποιοδήποτε επιβουλέα το κόστος που θα κριθεί να καταβάλει αν επιλέξει να ανταπαρατηθεί μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Και σας διαβεβαιώ ότι το κόστος αυτό θα είναι βαρύτατο. Και δεν χρειάζονται πολλά λόγια σε αυτό όταν υπάρχουν έργα, αυτά έργα που τα θαυμάσαμε όλοι πριν από λίγο μπροστά μας. Σήμερα η φωτιά και τα τσάλι των όπλων σας αποκάλυψαν τη φωτιά και τα τσάλι των ψυχών σας. Αποκάλυψαν τη σιδερένια και ασυγκράτητη ορμή σας να υπερασπίσετε την πατρίδα και τα εθνικά μας δίκαια όταν η περίσταση το απαιτήσει. Με το πραγματικά εντυπωσιακό όμιλο των πυρών και τη μέγιστη ακρίβεια των βολών σας, δώσατε σε όλους μια μικρή πρόκληση για το τι είστε ικανοί να πετύχετε την ώρα της πραγματικής μάχης. Σας διαβεβαιώνω απερίφραστα και με τα λόγου γνώσεως και το γνωρίζετε ότι είστε ικανοί να αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε εθεροβάμωνα επιβουλία στο πεδίο, διαψεύοντας ικτρά τα αλαζονικά σχέδια. Είστε πανέτοιμοι να τιμωρήσετε συντριπτικά και τελειωτικά οποιαδήποτε θρασία απειλή. Στα χέρια σας κρατάτε ψηλά και υπερήφανα την τιμή και την αξιοπρέπεια των Ελλήνων,
που ξέρουν καλά ότι δεν πρόκειται ποτέ να προδώσετε, τις προσδοκίες του έθνους. Ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσετε ποτέ από τις θέσεις σας και ότι δεν πρόκειται ποτέ να υποστήλετε την ελληνική σημαία. Ότι δεν πρόκειται ποτέ να παραχωρήσετε σε κανέναν ούτε μία στιγμή. Που ξέρουν καλά ότι εφόσον απαιτηθεί, θα καταφέρετε να επικρατήσετε φέρνοντας στην πατρίδα τη νίκη. Ο αγώνας όμως για την ενίσχυση της αμυντικής μας οργάνωσης και της αποτρεπτικής μας ικανότητας είναι διαρκής και δεν γνωρίζει διαλύματα ή παύσεις. Ως ένοπλες δυνάμεις, αυτό κάνουμε, αυτό κάναμε και αυτό θα κάνουμε στο διηνεκές επί καθημερινής βάσης. Με αυταπάρνηση, με σθένος, επιμονή και αφοσίωση, μα και με απόλυτη συνέστηση του χρέους και της αποστολής μας. Διαθέτουμε τις δυνατότητες γι' αυτό, τις οποίες μάλιστα αυτή την περίοδο αναβαθμίσουμε με νέα υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα, με μέσα αλλά και με νέο προσωπικό. Γνωρίζουμε τον τρόπο και διαθέτουμε τη βούληση. Παρακολουθούμε, ακούμε και βλέπουμε με σύνεση τα πάντα και ξέρουμε πολύ καλά τι να πράξουμε και πότε να το πράξουμε. Καθημερινά για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή, παράγοντας το ύψιστο αγαθό της ασφάλειας, εποφελία πρωτίστως και κυρίως του ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και εποφελία των φίλων, εταίρων και συμμάχων μας. Και η εθνική διακλαδική άσκηση μεγάλης κλίμακος Παρμενίων, στην οποία εντάσσεται η δραστηριότητα που παρακολουθήσαμε σήμερα, συνιστά το επιστέγασμα των καθημερινών εκπαιδευτικών των δραστηριοτήτων, ουσιαστικά δεν σταματάνε ποτέ. Χάρη σε αυτή τη διαρκή απέτηση, η διακπαίδευση που διατηρεί στο μέγιστο βαθμό τη μαχητική μας ικανότητα, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δείχνουν με συνέπεια και αξιοπιστία τις μεγάλες τους δυνατότητες σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, τόσο εντός του ΝΑΤΟ, όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών σχημάτων με φίλους, εταίρους και συμμάχους, που σέβονται όπως εμείς το διεθνές δίκαιο και επιθυμούν τις σχέσεις καλής γειτονίας. Για την ευημερία της χώρας μας, κάνοντας τους Έλληνες να νιώσουν ασφάλεια αλλά και εθνική υπερηφάνεια. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω και πάλι ξεχωριστά έναν όλους εσάς που συμμετείχατε στην οργάνωση και εκτέλεση της άσκησης και να σας χαρώ για τις ικανότητές σας και το υψηλό σας φρόνημα. Συνεχίστε έτσι με το ίδιο πείσμα, με την ίδια αποφασιστικότητα και τον ίδιο επαγγελματισμό επαγαθό της πατρίδας και του έθνους. Καλή συνέχεια σε όλους σας και σας ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατε κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι στο Κυπρελίνο, κύριε Περιφερειάρχα, σεβαστέ κύριε Γεθά, φιλότιμη αρχηγή Γενικών Επιτελείων, άνδρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, κυρίες και κύριοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Βλέποντας πριν από λίγο, ακολουθώντας αυτή την τρομακτική επίδειξη ικανοτήτων και ισχύως πυρός των ενόπλων δυνάμεων, ήρθαν στο μυαλό μου τα λόγια του στρατηγού Ρόμπερτ Λι, στρατηγικού αρχηγού των οποίων σκορπιέτησε λίγο πριν αναπτυχθούν οι δυνάμεις στο πεδίο στην μοιραία εκείνη η επίθεση. Ευτυχώς είπε που ο πόλεμος είναι τόσο δραματική υπόθεση, αλλιώς θα μπορούσαμε όλοι εύκολα να τον αγαπήσουμε. Πράγματι, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας πρέπει, εάν απαιτηθεί, να χρειαστεί να πολεμήσουν. Όμως σε κάθε περίπτωση, και θα έλεγα εγώ για να μην χρειαστεί να πολεμήσουν, θα πρέπει ανά πάσα ώρα και στιγμή να είναι άρκεια εκπαιδευμένες, άριστα εξοπλισμένες, ετοιμοπόλεμες δηλαδή, και αυτά τα στοιχεία σε συνδυασμό με το φρόνημα αποτελούν τελικά τη μεγάλη δύναμη αποτροπής που είναι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Και νομίζω ότι σήμερα καταδείχθηκε και στον πλέον δύσπιστο η μεγάλη και τρομακτική αυτή δύναμη αποτροπής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Εδώ στον ακριτικό Εύρο, στην κλιμάκωση της άσκησης Παρμενίων 2021, όπου μόλις παρακολουθούσαμε μια σειρά, εξαιρετική σειρά στρατιωτικών ενεργειών σε σχεδίαση, ως προς σχεδίαση, εκτέλεση και βέβαια οργάνωση. Η εξαίρετη απόδοση των ασκουμένων, το φρόνημα και ο επαγγελματισμός των στελεχών, η διαθεσιμότητα των μέσων, καθώς και η τεράστια ισχύ σπυρός των οπλικών στιμάτων που είδαμε στο πεδίο της μάχης,
κατέληξαν για ακόμα μια φορά ότι οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν αξιόμαχες, βρίσκονται σε υψηλή, υψηλότερη ετοιμότητα και βέβαια σε άριστη χριστιανική κατάσταση. Γι' αυτό οφείλονται θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, διοργανωτές και βιαστές εκτελεστές αυτής της άσκησης. Γεγονός είναι όμως ότι δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Τα προβλήματα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, ο υβριδικός χαρακτήρας των απειλών και η γενικότερη γεωπολιτική ρευστότητα δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Οι ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας και διεθνώς τόσο τρέχουν σχεδόν σε καθημερινή βάση, όσο και απαιτούν διαρκή επαλήγνωση. Εμείς από την πλευρά μας αναλαμβάνουμε αμυντικές πρωτοβουλίες σε όλα τα μέτωπα και αποδεικνύουμε εμπράκτως ότι η χώρα, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα, βρίσκεται πλέον μπροστά τις εξελίξεις και έχει βρει τον βηματισμό της με σημαντικά επιτεύγματα σε πολλούς τομείς. Στην κατεύθυνση αυτή, οι ένοπλες δυνάμεις αναβαθμίζονται συνεχώς σε δομές, ανανεώνονται σε ανθρώπινο δυναμικό και θωρακίζονται με τα πλέον σύγχρονα οπλικά συστήματα προβολής ισχύως. Οπλικά συστήματα τελευταίας γενιάς, όπως η πρόσφατη προμήθεια αεροσκαφών Ραφάλ, αλλά και η πολύ πρόσφατη συμφωνία για την πρόκτηση φρεγατών Πελαρά και την τεράστια ενίσχυση του στόλου μας. Στόχος βέβαια είναι αναβάθμιση των δυνατοτήτων μας σε κρίσιμους τομείς, όπως αυτοί έχουν αναδειχθεί από την ανάλυση του περιβάλλοντος απειλών με την πλέον σύντομη κατά το δυνατόν υλοποίησή τους. Ταυτόχρονα, η χώρα μας ασκεί ενεργή αμυντική διπλωματία, έχοντας αναλάβει κομβικό ρόλο στην πρόκτηση αμυντικών πρωτοβουλειών για τη δημιουργία και επάυξη, θα έλεγα, ενίσχυση διμερών και πολυμερών σχημάτων συνεργασίας. Πριν από λίγες μέρες βρέθηκα στην Αυστρία, μια χώρα η οποία συμμερίζεται με εμάς πάρα πολλές απόψεις και θα έλεγα αναβίσει σε σχέση με το γεωπολιτικό περιβάλλον στην περιοχή μας. Μόλις χθες το βράδυ γύρισα από μια ημερήσια επίσκεψη στη Γαλλία για την σημαντικότατη σύναψη της αμυντικής συμφωνίας. Όπως θα έλεγα, όλοι μας την ονειρευόμαστε εδώ και αρκετό καιρό. Με την φίλη και σύμμαχο χώρα, θα έλεγα τη μόνη χώρα που έδειξε μια τόσο μεγάλη διάθεση να είναι δίπλα μας, αλληλέγγυα σε εμάς, σε όλα τα επίπεδα στον ευρύτερο χώρο μας. Και αύριο φυσικά θα μεταβούμε στην Κύπρο προκειμένου να δηλώσουμε δια της εκεί παρουσίας μας για μια ακόμα φορά το πόσο δίπλα είμαστε ανά πάσα και ώρα και στιγμή στους Κύπριους αδελφούς μας. Η συμφωνία που μπορά και χθες με τη Γαλλία είναι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα όσον αφορά την ενεργό διπλωματική προσπάθεια αλλά και στο πεδίο της αμυντικής διπλωματίας. Πρόκειται για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια. Προβάλλει ένα υψηλότατο αποτύπωμα στην άμυνα και την ασφάλεια και προάγει διεθνώς το ρόλο σταθερότητας που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Με τη Γαλλία, θα έλεγα, δεν μας συνδέει μία απλά συγκυριακή σχέση που έχει να κάνει με τις συνθήκες μετατόπισης γεωπολιτικών δεδομένων. Η σχέση με τη Γαλλία είναι διαχρονικά ισχυρή και θα έλεγα έχει και την ιστορική της διάσταση. Με το αξιώματο λοιπόν του αμυντικού μας συστήματος και με την οικοδόμηση συμμαχιών σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, ανυψώνουμε το διεθνές κύρος της χώρας και καθιστούμε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια ασταθή περιοχή αυτή της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ευρύτερα. Σε αυτό το περιβάλλον, οι Έλληνες πολίτες μπορούν να αισθάνονται ασφάλεια και σιγουριά. Αυτή την ασφάλεια και τη σιγουριά την εγγυώνται οι ένοπλες δυνάμεις μας. Γιατί, κυρίες και κύριοι, οι ένοπλες δυνάμεις καθημερινά βρίσκονται παντού, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και τιμοπόλεμες να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή και να διασφαλίσουν την ελλαδική μας ακαιρεότητα και τα ζωτικά μας συμφέροντα. Γιατί οι ένοπλες δυνάμεις είναι αξιόπιστες, ικανές και ισχυρές. Γιατί στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας χρησιμοποιούμε τις αμυντικές και αποτρεπτικές δυνατότητές τους και παράλληλα αναλαμβάνουμε τις πρωτοβουλίες αμυντικής διπλωματίας που προείπα, αναδεικνύοντας διεθνώς τις εθνικές θέσεις και προωθώντας έτσι τα συμφέροντα της χώρας μας. Γιατί εν τέλει η πολιτική και στρατηγική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, όντας προσιλωμένη στο καθήκον μας,
στέλνουμε προς πάσα κατεύθυνση το μήνυμα της αποφασιστικότητας, της αποτελεστικής δυνότητας και της ισχύως να κρατάμε ψηλά τη σημαία της Ελλάδας. Σήμερα, με την παρουσία αυτή σε μια σημαντική στρατηγική δραστηριότητα, υπογραμμίζουμε εδώ από τον ακριτικό Εύρο προς κάθε κατεύθυνση ότι η Ελλάδα είναι πάντα έτοιμη να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και θα το πράξει αποφασιστικά και αποτελεσματικά εφόσον τούτο απαιτηθεί. Σας διαβεβαιώ εν τέλει ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η Ελληνική Κυβέρνηση εργαζόμαστε νυχθημερών ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε επάξια στις σύγχρονες προκλήσεις και να διαφυλάξουμε την εθνική κυριαρχία και τα εθνικά μας ισορροπικά μας συμφέροντα. Οι ένοπλες δυνάμεις, θα έλεγα, ως το ψήφο της Ελλάδας, μου αρέσει να το λέω αυτό, οφείλουν να είναι σε αυτή την εξαιρετική θέση για να εκπέμπουν προς πάσα κατεύθυνση αυτό το ισχυρό αποτρεπτικό στίγμα και η δική μας δουλειά όσον αφορά την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σε αραστή συνεργασία με τη θεατρική ηγεσία του Υπουργείου, γιατί αυτό που γίνεται δεν είναι παρά το αποτέλεσμα μιας ομαδικής, όπως θα το λέω πάντα, δουλειάς. Εμείς λοιπόν εργαζόμαστε γι' αυτό. Λοιπόν, αξίζει, επιτρέψουμε ένα λίγο πιο προσωπικό τόνο, τελικά αξίζει τον κόπο να κάνουμε ό,τι κάνουμε, να εργαζόμαστε όπως εργαζόμαστε και να δίνουμε και αυτό το κάτι παραπάνω από το προσωπικό μας χρόνο, από το, αν θέλετε, το είναι μας, για αυτές τις ενόπλες δυνάμεις. Αξίζει τον κόπο. Για αυτά τα στελέχη που σήμερα σας έδειξα μόνο ένα μικρό κομμάτι από τον επαγγελματισμό τους, την αίσθηση της αποστολής και του καθήκοντος που διακατέχει πραγματικά τον καθένα και την καθεμία από αυτά, εν τέλει την ικανότητά τους να ανταπεξέρχονται σε κάθε αποστολή που τους ανατίθεται και εν τέλει τελικά το ισχυρότατο πατριωτικό τους φρόνημα. Αξίζει τον κόπο και η προσπάθεια όχι μόνο θα συνεχιστεί, αλλά θα συνεχιστεί με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Αυτό είναι το τελευταίο, αλλά και το σίγουρο για το οποίο μπορώ, μιλώντας εξ ονόματος πολιτικής ηγεσίας, και ασφαλώς είμαι σίγουρος ότι συμφωνεί και η στρατηγική ηγεσία, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Έχει δυνατότητα να διεξάγει επιχειρήσεις μέρα και νύχτα. Βλέπουμε, κύριε Υπουργέ, γύρω-γύρω τα 10 άτομα με διαφορετικό ομισμό, εξοπλισμό και δυνατότητα να προσέξουν τη μέρα και νύχτα. Η νύχτα είναι σύμμαχόν. Εσείς αποτελείται από 7 άτομα, φέρει σύγχρονο εξοπλισμό, συμπεριλαμβάνεται το στοιχείο στρατιωτικού σκύλου, έχει δυνατότητες διεξαγωγής επιχειρήσεων ημέρα και νύχτα, εξειδικεύεται σε επιχειρήσεις σε κατοικημένο τόπο, μεταφέρεται με αεροπορικά μέσα. Πολύ καλή. Δεν καταλαβαίνει τίποτα και με τα πυρομαχικά που πέσανε εδώ πέρα σήμερα είναι πολύ δυνατό σκύλο. Είναι κοινωνικοποιημένο, έχει συνηθίσει. Έχει κάνει εξοικείωση, είναι βέλκυρο μαλλινουά. Λέγεται Ιω, είναι 4 χρονών. Ονομάζεται Ιω. Και είναι 4 χρονών. Είναι και φιλική. Ορίστε, αυτό είναι για μένα. Είναι πολύ φιλική. Είναι επειδή παίρνουμε στα ελικόπτερα. Πάμε, προχωρήστε. Προσοχή. Και λοιπά υλικά και δύναται να προσβάλλει στόχους υψηλής αξίας μέχρι το 1 χιλιόμετρο. Μάλιστα. Όχι, αυτά είναι για τους λάθος. Για τους λάθος. Υπηρετείται από 3 άτομα, έχει δυνατότητα βολής ημέρα και νύχτα μέχρι την απόσταση των 5,5 χιλιόμετρων.
Πατώου 2 επιοχήματος 1901 ITV. Υπηρετείται από 3 άτομα, έχει δυνατότητα πωλής μέχρι την απόσταση των 5,5 χιλιόμετρων. Δεν έχει κράτατο, είναι κινούμενο όλο. Άρμα μάχης, Leopard 2HL. Υπηρετείται από 4 άτομα. Έχει δυνατότητα πωλής μέχρι την απόσταση των 6 χιλιόμετρων ημέρα και νύχτα. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο διαθέτει ο ελληνικός στρατός και η στρατή του ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι, παρακαλώ κύριε Καρδαλιά, να βγάλετε μπροστά γιατί το κάνατε χρήση αυτό. Ήταν εκπαιδευμένο γιατί είναι σημαντική. Και ένα από αυτά που θα δούμε είναι ότι μπορούμε να δεν είναι η αποστολή τους να κατάσταση ή ενημερώσει, αλλά σε ένα συγκεκριμένο σημείο που κάνουν τα παιδιά αγωνίες μετά την πτήξη. Έτσι, μπορούν να φανούν χρήσιμο. Είδατε σημαίνει στο σενάριο, είδατε στο σενάριο. Ναι, ναι, έχει πάει. Να πάρουν να πάρουν. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Άρα για να είσαι εντάξει, πρέπει να γίνουν τα παράγωγα. Δεν γίνεται. Έτσι, όμως και τελείως. Αποτελέσματα. Το οποίο είναι ένα από τα όχι μπροστά, όχι μπροστά. Υπηρετείται από στοιχείο 5 ατόμων και έχει δυνατότητα εκτόξευσης 8 βλημάτων το λεπτό με μέγιστο βελληνική στα 40 χιλιόμετρα. Πάμε, προχωρήστε. Πυροβολικά με μέγιστα βελληνική 32, 45 και 165 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Παρακαλώ πολύ προσέξτε, προσέξτε λίγο οι φωτογράφοι, γιατί βλέπω τα ονόματα αφαίρεστε, το όνομα του είναι αφαίρεστο, μόνο το όνομα του μπροστά. Είναι ένα Τόρμι 1, το οποίο υπηρετείται από στοιχείο 4 ατόμων, έχει δυνατότητα εντοπισμού και προσβολής στόχων από απόσταση 3 έως 12. Στα 5,5 χιλιόμετρα και έχει τη δυνατότητα να επιχειρήσει ημέρα και νύχτα. Υπηρετείται από στοιχείο 2 ατόμων και έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει έως και 100 στόχους σε απόσταση 40 χιλιόμετρα.